Παπα Κωνσταντίνο, θέλαμε να μας κάνετε μια γενική αλλά σύντομη τοποθέτηση τι σημαίνει στις αυξήσεις αυτές τις που βλέπουμε στη ΔΕΗ όλοι οι καταναλωτές που γίνονται για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ναι, καταρχήν είναι η δεύτερη αύξηση που γίνεται μέσα στο χρόνο. Μάλιστα. Και μιλάμε για μια αύξηση του τέλους των αέριων ρήπων, το οποίο κάποια κυβερνητικά παπαγαλάκια το φορτώνουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα και αυτό είναι πολύ εύκολο να το αντιληφθεί κάποιος, παρότι είναι λίγο τεχνικό το ζήτημα. Στη Γερμανία, που υπάρχει πολύ μεγάλη διείσδυση των ανανεώσιμων πόρων στο ενεργειακό μείγμα, οι ενεργειακές τιμές κατανάλωσης πέφτουν και μάλιστα το τελευταίο εξάμηνο, από την αρχή δηλαδή του έτους, έχουν πέσει κατά 4,9%. Αντίθετα, στη χώρα μας, με μικρή διείσδυση των ανανεώσιμων πόρων στο ενεργειακό μείγμα, οι τιμές στην ενεργειακή κατανάλωση αυξάνουν. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί έχει προσδιοριστεί σε λάθος βάση αυτό που λέμε οριακή τιμή κόστους του συστήματος της ηλεκτροπαραγωγής. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχουν βάλει σε αυτήν την τιμή την παραγωγή ενέργειας και από ανανεώσιμους πόρους. Όπως είναι γνωστόν, οι ανανεώσιμοι πόροι δεν γίνουν φερτά υλικά, δεν έχουν αέριους ρήπους και κατά συνέπεια το κόστος συντήρησης και λειτουργίας τους είναι εξαιρετικά χαμηλό. Συνεπώς, κύριε Κωνσταντίνου, παράνομα επιβάλλεται αυτό το τέλος, θεωρείτε? Έχουν κάνει πονηρά, θα έλεγα, λανθασμένο υπολογισμό στην οριακή τιμή του κόστους της ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα μας. Κανονικά, το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής θα έπρεπε να καθορίζεται με βάση τα συμβατικά καύσιμα, με βάση τη λειτουργία σταθμών που γίνει συμβατικά καύσιμα. Εδώ έχουν βάλει μειωμένη τιμή γιατί έχουν υπολογίσει και τη διείσδυση των ανανεώσιμων πόρων. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι σύμφωνα με έρευνα και μελέτη του ΙΟΒΕ και μάλιστα σε περίοδο που ο πρόεδρος του ήταν ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Τουρνάδας, μόνο το 40% του τέλους των αέριων ρήπων πηγαίνει για την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όλο το άλλο, το 60% περίπου, ουσιαστικά επιδοτεί αφενός μεν την παραγωγή ενέργειας από το λιγνίτι, αφετέρου την παραγωγή ενέργειας από μαζούτ, σαν νησιά και αλλού. Και πού νομίζετε ότι θα φτάσει αυτό το ζήτημα με τις αυξήσεις, κύριε Παπακωνσταντίνου, δεδομένου ότι εκτός από το τέλος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπάρχει και το χαράτσι, το οποίο και στη Ζάκυνθο αυτή τη στιγμή είναι υπερβολικό. Από τα 3 ευρώ το τετραγωνικό για κάθε σπίτι, τώρα πληρώνουμε 5 ευρώ. Και η έκπτωση που ευαγγελιζόταν ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Τουρνάρας, για 15% φαίνεται ότι όχι μόνο μείωση δεν είναι, αλλά είναι και αύξηση. Πολύ μεγαλύτερη. Μιλάμε για διπλάσια χρήματα τα οποία καλείται αυτή τη στιγμή να πληρώσει ο κόσμος. Κοιτάτε να δείτε, το χαράτσι δεν έχει να κάνει με την παραγωγή και κατανάλωση. Αλλά επιβαρύνει το λογαριασμό όμως. Ακριβώς. Αυθαίρετα πλήρως και θα έλεγα και παράνομα γιατί υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, έχει μπει στο λογαριασμό της ΔΕΗ με κίνδυνο αφενός μεν πολλά σπίτια να τους κόβει το ρεύμα γιατί δεν μπορούν να το πληρώσουν, και αφετέρου, εν πάση περιπτώσει, σαν κεφαλικός φόρος, προκαλεί πολύ μεγάλες αδικίες. Για παράδειγμα, φορολογεί το κάθε ακίνητο ξεχωριστά και όχι το συνολικό της ακίνητης περιουσίας του καθενός μας. Έτσι, επιβαρύνονται φτωχότερα κοινωνικά στρώματα που έχουν ένα σπιτάκι, για παράδειγμα. Του χρόνου θα επιβαρύνονται και μικροαγρότες, μικροί αγρότες με μικρή στρεμματική περιουσία, θα μπουν και αυτοί στη διαδικασία του χαρατιού.
Και παράλληλα ελαφραίνονται, θα έλεγα, κάποιοι που έχουν πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία, γιατί δεν αθροίζεται το συνολικό ποσό και δεν φορολογείται στο σύνολό της αυτή, παρά μεμονωμένα σε κάθε κτίσμα. Κύριε το αποτέλεσμα ποιο είναι? Από τη μία έχουν καταφέρει αρκετό κόσμο να αδυνατεί να πληρώσει καθημερινά σε κάθε λογαριασμό της ΔΕΗ. Βλέπουμε όλο και περισσότερους που δεν μπορούν να πληρώσουν πλέον το χαράτσι και τα αυξημένα τέλη της ΔΕΗ, τα υπόλοιπα. Αφετέρου, έχουν να κάνουν και με το ότι ουσιαστικά φοροαπαλλάσσονται κάποιοι που θα έπρεπε να φοροδοτούν με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση. Κύριε Παπακωνσταντίνου, επιτρέψτε μου λίγο, για να καταλάβει και ο κόσμος για αυτό που λέγαμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ρεύμα στην Ελλάδα παράγεται από λιγνίτη και μαζούτ, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό. Όχι μόνο. Φέτος, το πρώτο τρίμηνο του 2013, είχαμε μια σοβαρότατη παραγωγή από ανανεώσιμους πόρους. Οπότε τα χρήματα που... Τόσο τα φωτοβολταϊκά που έχουν διεισδύσει σε αρκετό βαθμό στη χώρα, όσο λιγότερο τα αιωλικά, οι ανεμογεννήτριες που λέμε, μάλιστα, και τα υδροηλεκτρικά, δώσαν σε κάποιες μέρες του χρόνου πάνω από το 30% της κατανάλωσης ρεύματος. Δηλαδή να υπολογίσουμε 70% από λιγνίτη και 30% από τις... Μακάρι να ήταν 30% από ανανεώσιμους πόρους. Υπολογίστε σε γενικές γραμμές ότι δίνουν ρεύμα οι ανανεώσιμοι πόροι στη χώρα μας κατά μέσον όρο στο 15 με 16%. Πολύ χαμηλά. Δίνει το μαζούτ κατά 5%. Δίνει το φυσικό αέριο 3-4% και κοντά στο 70% δίνει ο λιγνίτης. Οπότε αυτές αυτό οι αυξήσεις στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Αυτές οι αυξήσεις που καλούμε θα τώρα να πληρώσουμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι ελάχιστο το ποσοστό από αυτές τις πηγές ενέργειας, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό είναι το εντελώς παράδοξο, δηλαδή επιβαρύνομαστε σαν καταναλωτές, δήθεν επειδή είναι ακριβές ή τουλάχιστον έτσι θέλουν να λένε ορισμένα λόμπι στη χώρα μας, είναι ακριβές οι ανανεώσιμες πηγές για την παραγωγή ενέργειας, ουσιαστικά επιδοτώντας την παραγωγή ενέργειας με συμβατικά καύσιμα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είτε αυτό λέγεται λιγνίτης, είτε φυσικό αέριο, είτε μαζούτ της ανησιάς. Από αυτά που λέει ο κ. Κωνσταντίνου Τάσο, μπορεί κάλλιστα η ΔΕΗ να μετανομαστεί από δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού σε δημόσια επιχείρηση ηλεκτροπληξίας. Γιατί όποιος παίρνει στα χέρια του πλέον τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, πραγματικά παθαίνει ένα σοκ, παθαίνει ένα κεφαλικό, παθαίνει κάτι. Γιατί όταν καλείσαι να δουλεύεις με 600, 700 ή 800 ευρώ, αν είσαι άνεργος, και καλείσαι να πληρώσεις 300 και 400 στη ΔΕΗ, αντιλαμβάνεσαι ότι οποιοδήποτε από εμάς που παίρνει ένα λογαριασμό στα χέρια του, αυτομάτως γίνεται ασθενής. Ναι, έτσι δεν γίνεται, κύριε Κωνσταντίνου? Ακριβώς. Και παράλληλα, γιατί δυστυχώς δεν περιορίζεται το ζήτημα στη ΔΕΗ, είναι απόφαση της κυβερνητικής η αύξηση των τελών των αερίων ρήπων που επιβαρύνει τελικά τον καταναλωτή. Παράλληλα, απομακρύνεται ο διεκηρυγμένος ευρωπαϊκός στόχος, το περιβόητο 20-20-20 για το 2020, που σημαίνει 20% εξοικονόμηση, 20% περιορισμό των ρήπων σε σύγκριση με τους παραγόμενους ρήπους το 1990 και 20% διείσδυση των ανανεώσιμων πόρων στην ενέργεια. Απομακρύνονται αυτοί οι στόχοι, όπως απομακρύνεται το γεγονός ότι στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας είναι η πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια, το πλούσιο αιωλικό δυναμικό, η αναξιοποίητη βιομάζα, η γεωθερμικά πεδία που θα μπορούσαν, τα κύματα, τα θαλάσσια κτλ., που θα μπορούσαν να δώσουν πολύ μεγάλα ποσοστά της παραγόμενης και καταναλυσκόμενης ενέργειας. Δηλαδή βαδίζουμε σε λάθος δρόμο ούτως ή άλλως και για το μέλλον, όπως δείχνουν τα πράγματα. Και ένα δημόσιο αγαθό, Τάσο, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, αυτομάτως γίνεται και είδος πολυτελείας. Γιατί όταν δεν έχεις να το πληρώσεις, θα μείνεις χωρίς αυτό, δυστυχώς. Μάλιστα. Παράλληλα, επιδοτούμε
Η ρήπανση. Έτσι, δηλαδή αυτή τη στιγμή οι καταναλωτές επιβαρύνονται με κάτι που θα έπρεπε να το πληρώνουν οι ρηπαντές, οι προμηθευτές ή η παραγωγή ρηπογόνου ρεύματος από συμβατικά καύσιμα. Θα μας αφήσει... Όλα αυτά τα φορτώνουν δυστυχώς στους καταναλωτές. Θα μας αφήσει για πολύ καιρό ακόμη όμως η Ευρώπη να γίνεται χώρα αυτό. Στην Ευρώπη που ακολουθεί τέτοιου είδους πολιτική στον ενεργειακό τομέα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Παπακοσταντίνου. Θα μας αφήσει για πολύ καιρό ακόμη η Ευρώπη να πηγαίνουμε σε αυτό το δρόμο και να ρυπαίνουμε και να πληρώνουμε και ακριβά εμείς οι καταναλωτές. Όχι, δεν θα μας αφήσει, γιατί κοιτάξτε, πέρα από τα πρόστιμα, πέρα από τις ποινές που θα υποστούμε από την απόκληση από τον Ευρωπαϊκό Στόχο που ήδη προανέφερα, ναι. Έχουμε να κάνουμε και με αλυσίδωτα φαινόμενα που δημιουργεί η ρήπανση μέσω της κλιματικής αλλαγής. Γνωρίζετε πολύ καλά τους καύσονες στο καλοκαίρι, τα πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες φάσεις, αυτά που όλοι πλέον ονομάζουν ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα και σε συνδυασμό με την κατάσταση αφενός μεν του κρατικού μηχανισμού, αφετέρου την έλλειψη πρόληψης κτλ. Πόσο ακριβά τα πληρώνουμε κάθε χρόνο. Μάλιστα. Επιπλέον, θα θυμάστε, το Σαββατοκύριακο και εγώ ήταν και γόντουσαν οι μισές περίπου περιφέρειες στη χώρα. Η Ρόδος. Και αυτά είναι φαινόμενα που γίνονται όλο και πιο έντονα και όλο και εκτεταμένα εξαιτίας κλιματικής αλλαγής. Μάλιστα. Κύριε Παπακοσταντίνου, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και για όσα πολύ χρήσιμα μας είπατε, για τα όσα μας είπατε απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γιώργο, σε ευχαριστώ και εσένα. Καλό βράδυ.